Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εν μέσω δυσκολιών, εν μέσω χαλεπών καιρών, θα έλεγα, στη διεθνή πολιτική σκακέρα, να δούμε αν υπάρχει φως. Θα το αναλύσουμε με δύο εξαιρετικούς συνομιλητές μου, με ιδιαίτερη τιμή. Υποδεχόμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του ΟΑΡΤ τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή, και τον κύριο Ευθύμη Τσιλιόπουλο, αναλυτή ο Ευθύμη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο SL Press. Και αν έχω ξεχάσει κάτι από τι υπεργαμηνές και των δύο κυρίων, σα ευχαριστώ ιδιαίτερα και του δύο κυρίου για την αποδοχή τη πρόσκληση. Τι κάνουμε, κύριε πρέσβη, πώς διαμορφώνονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή? Πολλοί μιλάνε πλέον για μια νέα Μέση Ανατολή. Πάμε για αλλαγή συνόρων, να σα το θέσω ευθέως το ερώτημα. Υπάρχει πρόθεση. Υπάρχει πρόθεση, κύριε Αποστόλου, διατηρημένη από τον Νετανιάχου, να αλλάξει τα σύνορα. Υπάρχει πρόθεση από ένα κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου να αποδεχθεί μια αλλαγή που θα κάνει ο Νετανιάχου αντί για αυτούς, και με τη βοήθειά τους και με την υποστήριξή τους. Αλλά μεταξύ προθέσεως και υλοποιήσεως υπάρχει πολλές φορές η άβυσσος. Δεν γνωρίζουμε εάν, προσωπικά δεν εκτιμώ ότι το Ισραήλ έχει το δυναμικό για να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός. Ως τώρα δεν τα έχει πάει και τόσο άσχημα όμως, θα έλεγα. Έτσι δεν είναι, κύριε πρέσβη? Ειδικά στο χτύπημα στην Χαμάς, δολοφόνησε τον Ασδράλα, έγινε αυτή η περίφημη η επιχείρηση με τους βομβητές, όπου έμεινε άναυδος όλος ο κόσμος επί της ουσίας. Να δούμε την ουσία. Όλα αυτά τα έκανε το Ισραήλ, όχι για να δείξει πόσο μάγκας είναι και πόσο καλές μυστικές υπηρεσίες έχει, που ξέρουν πού βρίσκεται ποιος ποια στιγμή, αλλά για να μπορέσουν να γυρίσουν οι Ισραηλινοί έπικοι και κάτοικοι του Βορείου Ισραήλ στις εστίες τους. Πέφτουν σταθερά από τότε που άρχισε, από την 7η Οκτωβρίου και μετά, πέφτουν πύραυλοι και ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Μπορεί να μην πέφτει, πέφτουν 10 την ημέρα, που πέφτουν τώρα πλέον, αλλά και ένας-δύο να πέφτουν τη βδομάδα, και όσο πιο στα κουτουρού, στα τυχαία χτυπάνε, είναι λόγος για τους ανθρώπους να μην αισθάνονται ασφαλείς και να μην επιστρέφουν. Άρα, εάν το ζητούμενο ήταν για το Ισραήλ η ασφάλεια των πολιτών του, δεν την έχει πετύχει με τον ένα χρόνο και βάλε, και συνεχίζουμε, πόλεμο που διεξάγει. Συνεπώς, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν εντυπωσιακές οι επιτυχίες. Το θέμα είναι εάν στο ποδόσφαιρο, εάν κάποιος κάνει ψαλιδάκια, τακουνάκια, τρίπλες, αλλά δεν κερδίζει το μάτς, και μάλιστα με τη διαφορά των γκολ που του επιτρέπουν την πρόκριση, είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί irrelevant ή επουσιώδης, που είναι η πλησιέστερη ελληνική μετάφραση. Συνεπώς, το πρόβλημα του Ισραήλ είναι αυτό που του είπε και ο Biden: Μπίμπι, ποια στρατηγική έχεις? Όχι απλά αυτό. Και μετά του είπε: δεν έχεις καμία. Και νομίζω και fucking son of a bitch. Τον είπε και fucking Bibi, τον είπε πολλά, νομίζω. Τον είπε son of a bitch. Να, και σαν. Το οποίο είναι προσβολή για τα συμπαθέστατα στα ζώα. Ναι, για τα ζώα. Κύριε Τσιλιόπουλε, το ίδιο, θα σιγοκαίει αυτή η φωτιά. Μου έρχεται κατά νου τώρα ο Καλλίνικος στο Βυζάντιο, ο οποίος με το εφήβρετο υγρό πυρ και προσπαθούσε κατά τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα να διώξει τους Ισλαμιστές. Τα πράγματα θα διαμορφωθούν κάπως έτσι, θα σιγοκαίνε τα πράγματα ή θα υπάρξει κάποια λήξη? Τα πράγματα σιγοκαίνε από το 1948. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα ξαφνικά θα υπάρξει λήξη, και μάλιστα εν καιρό επιχειρήσεων με τόσο... πώς να πω, με τόση επένδυση στον πόλεμο η οποία έχει γίνει από όλες τις πλευρές. Να υπάρξει κάτι στην Γάζα, έχει ιτηθεί η Χαμάς. Έχει ιτηθεί η Χαμάς. Έχει υποστεί τεράστια πλήγματα, αλλά το να ξεριζώσεις μία ιδέα ίσως είναι το πιο δύσκολο. Τώρα, μπορεί το Ισραήλ να φέρει βόλτα μετά όλους αυτούς τους πολίτες της Γάζας, τους κατοίκους της Γάζας, και να τους αλλάξει την νοοτροπία? Δεν ξέρω.
Γιατί οι κάτοικοι της Γάζα δεν είναι οι Γερμανοί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορεί μεν όλοι να μην είναι της Χαμάς, αλλά έχουν ταυτιστεί τέλος πάντων με όλη αυτή την καταστροφή την οποία έχει υποστεί η περιοχή τους. Η Χεζμπολάχ δεν είναι το αγαπημένο παιδί όλων των Λιβανέζων, προφανώς. Βασίζεται στη σιητική μειοψηφία, η οποία είναι 30%, είναι αρκετά πολυάριθμη μάλλον. Αλλά και πάλι όλοι οι υπόλοιποι θα θέλαν πάρα πολύ να αφανιστεί και στο παρελθόν έχουν συνηγορήσει υπέρ αυτού. Τώρα, επειδή είναι και πολιτικό κόμμα, παίζει και το ρόλο του ρυθμιστή στα πολιτικά γεγονότα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στηρίζει μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι μουσουλμανική. Έτσι κι αλλιώς το σύνταγμα του Λιβάνου είναι πολύ περίπλοκο σχετικά με τις ποσοστώσεις ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες, δόγματα, θρησκείες και όλα αυτά. Δεν βλέπω να τελειώνει αυτό. Μια προσωρινή κατάπαυση πυρός με τη Χεζμπολάχ είναι δυνατή. Και είναι δυνατή εφόσον και το Ισραήλ δεν κάνει κάτι ιδιαίτερα ρηξικέλευθο και κακό εναντίον του Ιράν. Γιατί άμα καταστρέψει από τη μία πλευρά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, θα τρελαθούν όλοι. Και δεν εννοώ μόνο... Υπάρχει ήδη αντίδραση γι' αυτό, όλος ο οικονομικός κόσμος του πλανήτη θα πάρει ανάποδα. Αραβικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, όλος τα πυρηνικά δεν μπορεί να τα εξαλείψει, είναι πολύ βαθιά. Ακόμα και με πυρηνικό πλήγμα θα ήταν δύσκολο. Μπορεί να τα μπαζώσει βέβαια, τις εισόδους-εξόδους. Αλλά και πάλι αυτό θα προκαλέσει σφοδρή αντίδραση από το Ιράν. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να κάνει κάποιο θεαματικό μεν, αλλά ανούσιο πλήγμα, να καταστρέψει καμία πυροβολαρχία S-400, κάτι τέτοιο, και να το αφήσει εκεί και να κάνουν και οι μουλάδες ότι να πούνε τα δικά τους στη ρητορική τους, τους λεονταρισμούς τους. Και κάπως να ισορροπήσει το πράγμα, μου λέτε. Κάπως να ισορροπήσει. Από αυτή την άποψη, ναι. Κύριε Πρέσβη, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου, έχω μία διαφορετική λίγο προσέγγιση στο θέμα. Ο κύριος Νετανιάχου έκανε ένα διάγγελμα στα αγγλικά στους Ιρανούς. Βέβαια δεν μιλούν, δεν είναι οι Εβραίοι ομιλούμενη γλώσσα στο Ιράν. Τα αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι θα το μεταφράσει. Οι δήμονες όμως θα το μεταφράσει και στα φαρσί. Στο οποίο τι τους λέει, ότι αν δεν εξεγερθείτε κατά των φρουρών της Επανάστασης και κατά του καθεστώτος, θα σας σκοτώσω όλους. Άρα εξεγερθείτε για να απελευθερωθείτε, διότι αλλιώς η τιμωρία του Ιράν συλλογικά θα είναι τρομερή. Ναι. Το ίδιο πράγμα λέει και στους Λιβανέζους. Εξεγερθείτε κατά της Χεζμπολάχ, δηλαδή αλληλοσκοτωθείτε, γιατί εδώ μιλάμε για το 30% και παραπάνω τώρα, γιατί η Χεζμπολάχ, οι Σιήτες δεν είναι αυτοί που πολύ φεύγουν, οι Χριστιανοί είναι κυρίως που έχουν μεγάλη κινητικότητα κτλ. Και οι Σουνίτες. Ξεσηκωθείτε και σφαχτείτε μεταξύ σας, γιατί αλλιώς θα σας σφάξω όλους εγώ. Αυτό. Δεν ξέρω, μάλλον ξέρω πολύ καλά για την περίπτωση και του Ιράν και του Λιβάνου στον οποίο έχω υπάρξει, ότι δεν πιάνει. Δηλαδή το 2006 ήταν το ίδιο επιχείρημα. Όμως κύριε Πρέσβη. Και τον στήριζαν χριστιανοί της Χεζμπολάχ. Εγώ ήμουν στη Σβηρητό και έβλεπα εύπορους ανθρώπους χριστιανούς με τέλεια γαλλικά, τέλεια αγγλικά να έχουν στρατευθεί και να είναι press attaché, δηλαδή ακόλουθοι τύπου της Χεζμπολάχ. Και να μας λένε υπερήφανα ότι τα παιδιά τους είναι στο Νότο και πολεμούν για τον Λίβανο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η λογική ότι θα κάνω delete τους κακούς, σκοτώνοντας εν παρόδο και όποιον άλλον τυχαίνει να βρίσκεται κοντά τους, είναι μία λύση για το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής. Είναι δηλαδή η άποψη ότι όλα τα διεθνή προβλήματα επιλύονται με την κατάλληλη ποσότητα εκρηκτικών. Τι επίπεδο βρίσκεται το Ιράν σε αυτό, και ειδικά στα πυρηνικά, κύριε Πρέσβη? Έχει αποχωρήσει ήδη από τη Συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τις κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απεχώρησαν. Ναι. Όχι, να τα βάσουν. Και μάλιστα με την προτροπή του κυρίου Νετανιάχου, από ό,τι έχω διαβάσει. Και ο πρόεδρος Τραμπ απεχώρησε. Ναι, είχαν μια συμφωνία η οποία έλεγε ότι το Ιράν δεν εμπλουτίζει ουράνιο ή ο εμπλουτισμός του είναι πάρα πολύ χαμηλός για ενεργά ισότοπα στα νοσοκομεία. Και σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες
έρουν τις κυρώσεις. Αυτή η συμφωνία δεν τηρήθηκε από πλευράς των ΗΠΑ. Ήραν τις πρωτογενείς κυρώσεις, άφησαν τις δευτερογενείς, οι οποίες είναι και οι πιο επώδυνες. Δεν μπορούσε κανείς να, κανέναν να πληρώσει το Ιράν παρά μόνο με σακούλες με λεφτά. Δεν υπήρχαν τραπεζική δίωδος να πληρώσει, άρα δεν μπορούσε να αγοράσει. Ένα αυτό. Μετά ήρθε ο Τραμπ και βγήκε εντελώς από τη συμφωνία. Άρα το Ιράν έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά από τη στιγμή που θα πει ότι το κατασκεύασα και επειδή έχει και τους φορείς να το στείλει, έχει τους πυράβλους μακρού βεληνικούς με τους οποίους μπορεί να το κουβαλήσει αυτό το πράγμα, ξέρει ότι θα υποστεί πυρηνικό πλήγμα όχι μόνο από το Ισραήλ που θα χρησιμοποιήσει τα δικά του πυρηνικά, αλλά ενδεχομένως και από έναν άνθρωπο όπως ο πρόεδρος Τραμπ. Συνεπώς, όπως είπε αυτός ο ασήμαντος διευθυντής CIA, το Ιράν ακόμη δεν έχει πυρηνικά. Μάλιστα. Άρα αυτό να το βάλουμε κάτω, διότι ακούω πάρα πολλούς αναλυτές στην τηλεόραση. Σήμερα έβλεπα στην κρατική τηλεόραση έναν ακαδημαϊκό καθηγητή, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι έχει δει το Ιράν που είναι στο χάρτη και μπορεί να το βρει, να λέει ότι είναι απομονωμένο το ένα το άλλο. Είναι τόσο απομονωμένο που ο πρόεδρος Πούτιν συναντάται με τον Πεζεσκιάν δύο φορές το μήνα, οι Κινέζοι του παρέχουν ό,τι χρειάζεται. Είπε ο κύριος Τσιλιόπουλος ότι δεν είναι λύση να χτυπήσουμε τα πετρέλαια, τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Διότι αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ και οι δυτικοί θα. Απειλεί όμως το Ιράν, θα τα κλείσει τα στενά. Εάν πλήξουν τις εγκαταστάσεις, δηλαδή εγώ θα κλείσω τα στενά και δεν θα μπορεί να έρχεται πετρέλαιο ούτε από τη Σαουδική Αραβία, ούτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ούτε από το Ιράκ, ούτε από το Κατάρ, ούτε από το Μπαχρέιν, ούτε από πουθενά. Άρα θα προκαλέσει ένα σοκ και θα κάνει τους Ρώσους, οι οποίοι διαθέτουν πετρέλαιο στην αγορά, πάμπλωτους. Το θέλουμε αυτό. Άρα, τι θα κάνει το Ισραήλ? Σας το διακινδυνεύω μία πρόβλεψη, επειδή. Θα μεταδοθεί και εκπομπή και όλος, κύριε Πρέσβη, αργότερα. Μία εβδομάδα μετά. Διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι θα χτυπήσει τα αστικά κέντρα, λέγοντας ότι χτύπησε εγκαταστάσεις των φρονών της Επανάστασης. Όντως, οι εγκαταστάσεις των φρονών της Επανάστασης είναι εντελώς ενσωματωμένες στον οικιστικό ιστό των μεγάλων πόλεων, η Τεχεράνη, η Ταμπρίζ, η Ισφαχάν. Κυρίως την Ταμπρίζ, κυρίως δηλαδή στο Ιρανικό, Αζερμπαϊτζάν και Κουρδιστάν, σε μια προσπάθεια να εξεγείρει τον τοπικό πληθυσμό κατά των φρουρών και κατά. Το έκανε και ο Σαντάμ Χουσέιν αυτό. Είχε ακριβώς το ανάποδο ο Πεζεσκιάν που έχει βγει πρόεδρος τώρα. Είναι λίγο διαφοροποιείται ο Πεζεσκιάν και να μπείτε και εσείς στην κουβέντα, κύριε Τσιλιόπουλε. Είναι λίγο πιο ευρωπαϊστής ο Πεζεσκιάν. Είναι μισός Αζέρος, μισός Κούρδος. Διότι, κύριε Πρέσβη και κύριε Τσιλιόπουλε, διάβαζα ότι ενημερώθηκε για την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ 2 ώρες πριν. Γράφαν τα μέσα. Να τα πιστέψουμε τα μέσα. Σας βλέπω να στενάζετε, κύριε Τσιλιόπουλε. Δεν είναι και πιο έμπιστος καθεστώτος. Είναι μια λύση στην οποία. Και διαφορά με τους φρουρούς. Ναι, βέβαια, τεράστια. Προσέφυγε το καθεστώς γιατί είχε προσκρούσεις αντιδράσεις, είχε αρχίσει να βλέπει ότι τα πράγματα. Δεν θέλει να ανοίξει εσωτερικά μέτωπα. Οι μουλάδες, το τελευταίο πράγμα θέλουν τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι να ανοίξουν και εσωτερικό μέτωπο. Είχαν όλα αυτά τα προβλήματα με τις γυναίκες, είχαν ένα σωρό άλλα περίεργα. Ο Πεζεσκιάν ήρθε εδώ πέρα τώρα σαν μία λύση αποδοχής προς. Λίγο πιο δική. Κοινής αποδοχής. Κοινής αποδοχής. Αποδοχής. Κοινής. Και από τους φρουρούς είναι αποδεκτός. Και από τους ευρωπαϊστές. Και από την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο Ζαβάντ Ζαρίφ, αυτός που είχε κλείσει συμφωνία με τον Ομπάμα, ήταν που το οργάνωσε την προεκλογική εκστρατεία και παρετήθηκε μετά. Ναι, σωστά. Έχει συσπυρώσει όλους τους μεταρρυθμιστές, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μεταρρυθμιστές στο Ιράν δεν σπεύδουν να καταταγούν στο μισθολόγιο των Αμερικανικών ή των Ισραηλινών υπηρεσιών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια διαφορετική προσέγγιση για το Ιράν, αλλά δεν είναι έτοιμοι να απεμπολίσουν την τοπική κυριαρχία που είναι απαραίτητη. Θεωρούν όλοι οι Ιρανοί ότι το Ιράν για να ευημερεί πρέπει να ελέγχει το νότιο Ιράκ, το Σιτοβολώνα αυτό, ανάμεσα Τίγρη και Εφράτη. Όποτε δεν το έκανε, πέθανε από την πείνα. Και να έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο, που την εξασφαλίζει ο Λίβανος και η Συντική Μειονότητα. Συνεπώς, δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, δεν είναι σωστοί, είναι λάθος να το πω αλλιώς, να κάνουμε προβολή των επιθυμιών των διαφόρων
σχεδιαστών της δυτικής πολιτικής πάνω στους Ιρανούς αντιφρονούντες. Είναι άνθρωποι που διαφωνούν ριζικά πολύ από αυτούς και με τον Πεζεσκιάν και με το Ιρανικό καθεστώς, αλλά δεν είναι πρόθυμοι μισθοφόροι. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι που είναι, αυτοί που είναι στην Αλβανία, οι Μουτζαχεντίν. Ναι. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι κατέβαιναν και διαδήλωναν για τη Μαντήλα, δεν είναι έτοιμοι να κατέβουν με αμερικανικές σημαίες. Ναι, σωστό. Είναι άλλο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Τσιλιόπουλε, το χτύπημα στο του Ιράν στο Ισραήλ, πώς έγινε? Τουλάχιστον οι Washington Post και οι New York Times γράφουν ότι ξέρανε ότι το Ιράν είχε ενημερώσει τι ώρα θα χτυπήσει. Μέσω της Ελβετικής Πρεσβείας και μέσω του Ομάν, το οποίο, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχει πολύ καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Τι ώρα θα χτυπήσει, ποιους στόχους θα χτυπήσει, τι ακριβώς θα κάνει. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν πόσο ήταν σικέ και στημένο το παιχνίδι αυτής της επίθεσης. Αυτό, δηλαδή πόσο ενημερώνει. Και η διαφορά από τον Απρίλιο, νομίζω του 18, θα με διορθώσετε να κάνω λάθος την ημερομηνία, ήταν ότι τώρα χρησιμοποίησαν και 2-3 πυράβλους Φατάχ. Κύριε Τσιλιόπουλε. Αρκετούς. Τουλάχιστον 20 πέσανε. Τι είδους επιθέσεις είναι αυτές που ενημερώνω που θα χτυπήσω? Κοιτάξτε, επικαλούμε και τα μέσα αυτά που τα γράψανε. Όχι, αλήθεια είναι. Η προειδοποίηση δεν ήταν χρονικά εύλογη, με την έννοια ότι εντάξει, σας το λέω 3 μέρες πριν, 4 μέρες. Όχι. Ήτανε ώρες. Οι δύο βάσεις που επλήγησαν και το αρχηγείο της Μοσάντ, καλά, το αρχηγείο της Μοσάντ εκενώνεται μέσα σε ΔΤΕ, αλλά οι αεροπορικές βάσεις δεν είναι το ίδιο. Όσα αεροπλάνα μπόρεσαν οι Ισραηλοί, τα σηκώσανε στον αέρα. Η μία η βάση είναι των F-35 και των ανεφοδιαστικών, ταυτόχρονα με κάτι μοίρες ειδικού ηλεκτρονικού πολέμου. Αυτή χτυπήθηκε και το είδαμε. Εκεί πέσανε τουλάχιστον 15 ή 20, διαπέρασαν την όλη αντιεροπορική ασπίδα. Πέσανε μέσα στο αεροδρόμιο, στη βάση, δεν χτυπήσανε, δεν κάνανε κανένα πλήγμα, δεν πετύχανε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εντάξει, το λογισμικό και η στόχευσή τους και όσο πιο μακριά πάνε γενικά αυτοί οι πύραυλοι, τόσο μεγαλύτερο κυκλικό περιθώριο λάθους έχουν σφάλματος. Οπότε δεν χτύπησαν. Χτύπησαν δύο κτίρια, στη νότια άκρη του αεροδρομίου, τα οποία δεν ήταν καν τεχνικά, και ένας πύραυλος, μία κεφαλή, διαπέρασε ένα υπόστεγο, τον F-35, αλλά δεν έσκασε, έκανε τρύπα. Τώρα, όλα τα F-35 δεν μπορούν να απογειωθούν ταυτόχρονα, γιατί θέλουν πάρα πολύ συντήρηση. Αν δεν έχεις απογειώσει μερικές μέρες πριν, είναι πολλά σε υπόστεγο και υφίστανται συντήρηση, διάφορα πράγματα τα οποία γίνονται κατά αυτή τη φάση. Οπότε κάποια ήταν οπωσδήποτε, δεν μπορούσαν να πετάξουν. Τώρα, αν μέσα στο υπόστεγο, παρόλο που δεν έσκασε, βρισκόταν κάτι ακριβώς από κάτω, εντάξει, αυτό ίσως και καταστράφηκε. Αλλά αυτό δεν έδειξε ότι, γιατί είδαμε τις δορυφορικές εικόνες και μετρήσαμε τα πλήγματα, δεν χτύπησαν κάτι συγκεκριμένο. Τώρα, το γεγονός ότι χρησιμοποιούν Φατάχ 1, 2 ή 3, και αυτό είναι κάτι περίεργο για το Ιρανικό οπλοστάσιο. Δεν είναι απεριόριστη κι αυτή. Όπως δεν είναι απεριόριστα τα αντιεροπορικά συστήματα αέρου του Ισραήλ, το οποίο ίσως έχει 2 πυροβολαρχίες από αυτά, ή τις 48 εκτοξευτές, και στοιχίζοντας έως και 1,5 με 2 εκατομμύρια το βλήμα, δεν είναι τα έχω καθημερινά και τα ρίχνω. Και εύκολα. Ναι, ναι. Και για τους μεν και για τους προς το οικονομικό σκέλος. Αυτό που είπανε ψέματα οι Ιρανοί, που αποδείχτηκε ψέμα, είναι ότι χρησιμοποίησαν υπερηχητικά όπλα, τα οποία πηγαίνουν με 15 φορές την ταχύτητα του ήχου. Αυτό δεν έγινε, ούτε το βλέπαμε. Βλέπαμε δηλαδή ότι εντάξει, αυτή είναι κανονική βαλιστική πύραυλη. Δεν κάνανε λιγμούς, καθώς ερχόντουσαν μέσα από την ατμόσφαιρα. Πέφτανε σαν πώς πέφτει ένα βλήμα πυροβολικού. Πιο εύστοχα, ναι, ίσως. Τελικά όχι τόσο εύστοχα όσο θέλανε. Κύριε Πρέσβη, ποιο είναι το επίπεδο των Ιρανών? Θα επανέλθω στο πυρηνικό πρόγραμμα. Τι εννοώ? Λένε ότι έχουν 80% εμπλουτισμένου ουρανίου αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό που διάβαζα, ότι το δώσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα ρώσικα, ότι ένας πρόσφατος σεισμός του Ιράν, το 4,5 Ρίχτερ που έγινε, ήταν μια πρώτη
πυρηνική δοκιμή σε κάποια έρημο του Ιράν. Κοιτάξτε, υπάρχει πάρα... Οι Ρώσοι το λέγανε πάντως αυτό, να ξέρετε, δηλαδή επισήμως το λέγανε στα κανάλια τους. Υπάρχει πάρα πολύ σπέκουλα και προπαγάνδα πάνω στο τι κάνει το Ιράν. Το Ιράν έχει ένα φετφά, μπορεί να τον που λέει, λέει μια γνωμοδότηση, ένα διάταγμα του Χομεϊνί, που λέει ότι δεν θα φτιάξει πυρηνικά όπλα. Ο σημερινός ανώτατος ηγέτης μπορεί να το ανακαλέσει. Δεν το έχει πράξει. Δεν πιστεύω ότι το Ιράν στηρίζει την άμυνά του, όπως η Βόρεια Κορέα, σε κάποια πυρηνικά όπλα, γιατί είναι πιο ασφαλές όσο δεν τα έχει κατασκευάσει ακόμη. Διαφωνώ. Είπαν ότι θα ενημέρωσαν τους Ελβετούς ότι θα χτυπήσουν. Δεν τους είπαν ούτε ώρα ούτε πότε. Αλλά από τη στιγμή που οι βαλιστικοί πύραυλοι σηκώνονται για να βγουν από την ατμόσφαιρα, να ταξιδέψουν στο διάστημα ή στα ανώτατα όρια της ατμόσφαιρας και να ξαναμπούν, είναι ορατή από πάρα πολλά ραντάρ. Συνεπώς, είχαν ένα τέταρτο προειδοποίηση οι Ισραηλινοί. Δεν νομίζω ότι ήταν μια απόπειρα όπως η προηγούμενη, στην οποία κυριολεκτικά έστειλαν πάρα πολλά βλήματα, μεταξύ των οποίων και drones, και ήταν μια καλή ευκαιρία για τους Ιρανούς να χαρτογραφήσουν την Ισραηλινή άμυνα. Έριξαν 200 βλήματα, σύμφωνα με όσα λένε οι Ισραηλινοί. Ωραία. Εάν αύριο ρίξουν 1.000, υπολογίζεται ότι έχει πάνω από 5.000 η Τεχεράνη πυράβλους, βαλιστικούς, άλλοι περιχητικοί, άλλοι όχι, καταλαβαίνετε ότι ο κορεσμός θα είναι μεγάλος. Άρα αυτό που έχουν αποδείξει, και εκεί καταλήγω, το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι μπορώ να σας πλήξω και να σας προκαλέσω ζημιές. Εάν δεν σκοπεύσει να πλήξω ένα αστικό κέντρο, με τη λογική ότι, ξέρω, σαν να πλήξει κάποιος επειδή ξέρει ότι στη διασταύρωση Σόλωνος και Βουλγαροκτώνου, ξέρω εγώ, Σόλωνος και Ιπποκράτους, υπάρχει κτίριο το φρουρό της Επανάστασης και ισοπεδώσει τα μισά Εξάρχεια και το μισό, τη μισή Νεάπολη. Εάν λοιπόν πλήξουν έτσι οι Ισραηλινοί, θα απαντήσουν πλήττοντας το Τελ Αβίβ. Και θα δούμε τότε εάν η κυβέρνηση του Ισραήλ θα αισθάνεται άνετα και ψηφοφόροι άνετα κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία τρόμου. Υπάρχει πρόθεση από την Ισραηλινή ηγεσία να μην υπάρξει εξομάλυνση. Διότι εξομάλυνση σημαίνει λογοδοσία, παραπομπή σε δίκη και απώλεια της εξουσίας. Άρα η λογική τους δεν είναι να κατησχίσουν κατά του Ιράν. Είναι μια τεράστια χώρα, δεν βομβαρδίζεται, δεν παραδίδεται. Η λογική τους είναι να δημιουργήσουν συνθήκες αέναου πολέμου, διαρκούς πολέμους, όπου οι δύο πυγμάχοι ανταλλάσσουν πλήγματα, κανείς δεν πέφτει knockout, και όταν θα έρθει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, να βρεθεί μπροστά σε μια πραγματικότητα ενός πολέμου πάνω από την... που δεν θα μπορεί να την αγνοήσει, και θα συνεχίσει φροντίδι του λόμπι να στηρίζει ανεφόρον πρακτικά, όσο και να μην το λένε, τις επιλογές της συγκεκριμένης Ισραηλινής κυβέρνησης. Δεν είναι στρατηγική. Κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Όπως η λογική ότι θα χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση ληστεύοντας τράπεζες, είναι ότι ακόμη και αν έχει διαπράξει 83 επιτυχημένες λυσίες, η 84η μπορεί να είναι η μοιραία. Συνεπώς, δεν βλέπω πού οδηγούν την ημέρα μετά από πλευράς Ισραηλινών. Διότι έχουν καταφέρει να συνενώσουν όλο το Ισλαμικό κίνημα, όλους τους κοσμικούς Άραβες απέναντί τους. Ο πρόεδρος Σίση δεν τους αγαπά πλέον. Ακόμη και οι Σαουδάραβες βλέπουν ότι αφού υπάρχει μια τέτοια έκφραση του Ισραήλ, δηλαδή ο Νετανιάχου, ένας κλασικός δεξιός, να έχει συμπήξει συμμαχία με φανατικούς Εβραίους, οι οποίοι θέλουν την εξολόθρευση όλων των Αράβων, των Παλαιστινίων πρωτίστως και όλων των Αράβων μετά. Δεν είναι μια χώρα με την οποία μπορείς να κάνεις μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Διότι αν αύριο έρθει μια ακόμη πιο δεξιά κυβέρνηση. Ναι. Η ιδέα κυβέρνηση, οι δεξιές έρχονται στο Ισραήλ, διότι το Ισραήλ είχε ένα καρκίνο που λέγεται Παλαιστίνη. Και κυρίως η Παλαιστίνη, όχι της Γάζα που ήταν σε μια ανοιχτή φυλακή παρκαρισμένη κάπου, της Δυτικής Όχθης, που είναι μέσα στην Ιερουσαλήμ, που είναι κοντά, αυτοί δημιουργούν ένα πρόβλημα ασφάλειας. Είναι
3 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θα τους κάνει αυτούς το Ισραήλ? Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι με κοτσιδάκια και φραδιά καπέλα εκεί, οι οποίοι λένε ότι απλώς θα τους σκοτώσουμε. Πρόκειται για ανθρωπόμορφες κατσαρίδες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αντέξει κανείς, ούτε η Ισραηλινή κοινωνία, ούτε η συλλογική Δύση και οι αξίες της, ούτε κανένας Αμερικανός πρόεδρος. Ενδεχομένως δεν μπορεί να το αντέξει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί κερδίζουν τα στελέχη της λεφτά από τους Ισραηλινούς για να κλείνουν το στόμα. Μάλιστα. Μπροστά στις στην γενοκτόνα. Μάλιστα. Πολιτική και μπροστά στο γεγονός ότι η Ελλάδα λειτουργεί σαν βάση λογιστικής υποστήριξης. Όμως. Βέβαια, να μην ξεχνάμε. Ένας πύραυλος σε βάρος της Κύπρου, που στοχεύει Κύπρο ή Ελλάδα, τι ακριβώς θα τον αναχαιτήσει? Είμαστε πολύ κοντά, όσο μεγαλώνει η σύγκρουση και διευρύνεται, κάποιος από την άλλη πλευρά θα σκεφτεί ότι θα πλήξω την ανυπεράσπιστη βάση λογιστικής υποστήριξης διοικητικής μέρινας που έχει καταντήσει η Ελλάδα για το Ισραήλ, θα την πλήξω, θα βάλω να γίνουν 2-3 τρομοκρατικές επιθέσεις, μηδέν ο τουρισμός, θα αρχίσω να σταματάω τα ελληνόκτητα πλοία ή να τα βάλω αυτά που μπαίνουν στο Ορμούς, τα άδεια. Τα άδεια, να μην μπορούν να μπουν μέσα να γεμίσουν. Θα πάνε για τους Έλληνες πλειοκτήτες ασφάλιστα στο Θεό, μόνο και μόνο για την Έλληνες, ακόμη και αν τα έχουν με σημαία Σρι Λάνκα τα πλοία τους. Άρα, μένουμε σε ένα σπίτι με γυαλί που στηρίζεται στον τουρισμό και στην ναυτιλία και πετάμε σε ανθρώπους που δεν μας έχουν πειράξει κατά τεκμήριο, οι Ιρανοί είναι αυτοί, οι Μουσουλμάνοι, οι Παλαιστίνοι, τους πετάμε πέτρες. Ναι. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και δίνει συγχωροχάρτη από την Κύπρο, παρακαλώ, σε ό,τι κάνει το Ισραήλ. Ναι. Άρα, εγώ λέω ότι θα ξυπνήσουμε, θα πέσουμε από τα σύννεφα και θα πάθουμε κάταγμα. Θα πάθουμε μια αλέτα. Όταν και ο ελληνικός τουρισμός και η ελληνική ναυτιλία πληγούν με πεδαριώδη μέσα, που έχουν όμως μεγάλο αποτέλεσμα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε τόσους παρανόμως ευρισκομένους που προέρχονται από αυτό το χώρο. Πιστεύετε λοιπόν ότι για τις μυστικές υπηρεσίες αυτών των χωρών όλων και των Ιρακινών πολιτοφυλακών, των Λιβανέζων κτλ. Δύο βόμβες στο μετρό των Αθηνών είναι πρόβλημα? Ναι. Μιλάμε ότι πρόκειται. Ότι δεν τους έχουμε προκαλέσει. Δεν τους έχουμε προκαλέσει. Αλλά από την άλλη. Έτσι νομίζουμε εμείς. Κύριε Τσιλιόπουλε, από την άλλη, μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, σέβομαι πάρα πολύ και εκτιμώ την ανάλυση σας, κύριε Πρέσβη. Αλλά πώς ξεκίνησε? Δηλαδή, μπήκαν ξαφνικά και κατασφαγιάστηκαν νέα παιδιά στη λωρίδα της Γάζας, στο rave party. Αυτό κάπως το ξεχνάμε πώς ξεκίνησε. Και πλέον βιώνουμε τους ασκούς του αιώλου. Δηλαδή ξεκίνησε κάπως έτσι. Και δεύτερον, κύριε Τσιλιόπουλε, θέλω να μου πείτε για το ρόλο του Νετανιάχου. Πριν από την εισβολή, πριν από τη δολοφονία του Ναζράλα και όλη τις επιχειρήσεις του Νετανιάχου, ο οποίος ήταν σε πάρα πολύ δυσμενή θέση. Συνεχίζει να είναι σε αυτή τη δυσμενή θέση ο Νετανιάχου, ή τώρα κάπως έχουν μαλακώσει τα πράγματα? Δηλαδή, παρατηρώ, δεν βλέπω τόσα μεγάλα συλλαλητήρια τα Σάββατα απ' έξω από την προεδρική κατοικία. Τι γίνεται με τον Νετανιάχου? Έχει ανέβει στις δημοσκοπήσεις, έχει κερδίσει και από τους Ορθόδοξους Εβραίους, κομμάτι, δηλαδή έχουν αρχίσει και τον στηρίζουν και τα θρησκευτικά κόμματα. Και γενικότερα, ας μην κοροϊδευόμαστε, η Χεσμπολάχ, η πλειοψηφία των Ισραηλινών τη θεωρούν έναν εχθρό άσπονδο, με τον οποίο δεν μπορούν ποτέ να έρθουν σε συνδιαλλαγή. Οπότε, ναι, έχει ανέβει. Αλλά ο Νετανιάχου, και εδώ διαφωνώ με τον κύριο Πρέσβη, ο Νετανιάχου βρίσκει και στο εξωτερικό στηρίγματα. Οι Άραβες είναι πολύ πρόθυμοι, και όταν λέω οι Άραβες, οι Σουνίτες, είναι πολύ πρόθυμοι να βάλουν τον Νετανιάχου να παίξει το δικό τους το βρώμικο παιχνίδι. Κανένας δεν συμπαθεί τους Παλαιστινίους. Αν συμπαθούσαν τους Παλαιστινίους, θα τους δεχόντουσαν, δεν τους δεχόντουσαν και ως πρόσφυγες. Όχι, δεν τους θέλουν ποδενή. Η Αίγυπτος κλείνει και το φράχτη από την δική της πλευρά, μην τυχόν και περάσει κανένας. Όλοι έχουν κακό παρελθόν με τους Παλαιστινίους. Όπου πήγαν οι Παλαιστινοί πρόσφυγες, προσπάθησαν να ανατρέψουν κυβερνήσεις, προσπάθησαν να κάνουν πραξικοπήματα και στην Ιορδανία το Μαύρο Σεπτέμβρη και στο Λίβανο που τους έσωσε ο Ανδρέας και μετά στην Αλγερία. Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στις αυταρχικές ίσως κυβερνήσεις των αραβικών κρατών. Απ' την άλλη έχουμε τον
το διάδοχο του θρόνου Σαουδική Αραβία, ο οποίος λέει δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα, λέει αυτό. Ασχέτως με τη σχέση του Ισραήλ με τους Παλαιστινίους, εμείς έχουμε τις δικές μας σχέσεις. Και δεν εξαρτάται από αυτό. Μέσω και η Ιορδανία, έτσι. Τη Ιορδανία, η οποία βοήθησε να καταρριφθούν κομμάτια της Ιρανικής επίθεσης, έτσι. Δεν είναι τόσο άσπρα μαύρα τα πράγματα. Τώρα, ναι μεν, είναι η Παλαιστίνη ένα πρόβλημα στο πλευρό του Ισραήλ, ιδίως η Δυτική Όχθη, αλλά και πάλι ταυτόχρονα και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κατά την πλειοψηφία τους ριζοσπάστες, αντιεβραίοι, αντισημίτες είναι και οι ίδιοι, τέλος πάντων, κατά του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου κερδίζει προς το παρόν. Ο Νετανιάχου είναι μεν αυτός που είναι. Μπορεί να μας αρέσει, μπορεί να μας αρέσει. Δεξιός. Ακόμα και για τους Ισραηλινούς είναι ένας πολύ δεξιός πρωθυπουργός. Αλλά έχει ανέβει. Ναι. Και θα συνεχίσει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και αν πάλι επειδή μιλάμε τώρα πολύ πρόημα σχετικά με το τι πρόκειται να γίνει, εφόσον απλώς διατηρείται ένα χαμηλού επίπεδου σύραξη, όχι εν υπνώση, αλλά τουλάχιστον όχι θερμή, και μείνει, σταματήσουμε σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να τελειώσει κάτι για να στραφεί πάλι το Ισραηλινό σύστημα κατά του Νετανιάχου. Ότι έχουν ράματα για τη γούνα του, έχουν. Και ότι υπάρχουν. Είναι περίεργο. Πόσες φορές έχει γίνει πρωθυπουργός ο Νετανιάχου, παιδιά? Δηλαδή είναι. Πάρα πολλές φορές. Εκεί που τον διώχνουν, εκεί τον. Είναι 20 χρόνια στο. Στην εξουσία. Κύριε Πρέσβη, οι εκλογές. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Είπατε πριν και έχετε δίκιο ότι. Και το έχω πει και εγώ δημόσια πάρα πολλές φορές, ότι στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έγινε ένα έγκλημα πολέμου. Η Χαμάς όρμησε και κατέσφραξε κυρίως αμάχους. Ελάχιστους στρατιώτες, κυρίως αμάχους. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου. Όμως, αυτό το έγκλημα πολέμου δεν δικαιολογεί τα επόμενα που διέπραξε το οργανωμένο κράτος του Ισραήλ, που θέλει να είναι δημοκρατικό κτλ. Και στην Χαμάς, και στην Γάζα και στο Λίβανο τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Η λογική ότι επειδή οι Γερμανοί κατέσφαξαν τον ευρωπαϊκό εβραϊσμό, δίνει το δικαίωμα στους επιζώντες να κάνουν ό,τι θέλουν, είναι μία βαθύτατα ανήθικη, εξίσου ανήθικη με το ολοκαύτωμα, πολιτική. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Οι Εβραίοι θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Όλοι οι λαοί το θεωρούν αυτό. Οι μόνιμοι εξαιρουμένων, αν διαβάσουμε μερικούς Έλληνες διανοούμενους. Δεν σου δίνει δικαίωμα να αγνοείς τις βασικές αρχές της συνύπαρξης. Ήταν ένα φρικτό. Το πιο φρικτό έγκλημα της ιστορίας του Ολοκαύτωμα, της σύγχρονης ιστορίας, γιατί υπάρχουν ίσως και παλιότερα που δεν τα ξέρουμε, αλλά της σύγχρονης ιστορίας, είναι καταδικαστέο. Δεν δίνει στο θύμα περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε δυστυχώς ότι το έγκλημα της εθνοκάθαρσης συνεχίζεται στο Ισραήλ επί πολλές δεκαετίες από εβραϊκό πληθυσμό, ο οποίος θεωρεί ότι είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου, είναι υπεράνω των κανόνων, ισχύουν οι κανόνες για τους άλλους, όχι για τους ίδιους. Ο Ισραηλινός υπεράνθρωπος θα έχει το ίδιο κακό τέλος με τον Άριο υπεράνθρωπο. Διότι έχουν βάλει όλους απέναντί τους, τους έχουν συνασπίσει. Ο Μπιν Σαλμάν και ο βασιλιάς Αμπντάλα δεν θα αντέξουν όταν μπροστά σε ένα κίνημα λαϊκής οργής. Ακόμη και η Αίγυπτος είναι εύθραυστο το καθεστώ της. Και αυτό που κάνουν είναι να δουλεύουν για λογαριασμό των φανατικών Ισλαμιστών και γενικά των αντιπολιτευομένων σε αυτές τις χώρες, οι Ισραηλινοί, φέρνοντάς τους σε μια θέση η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη να διατηρηθεί, όχι σε βάθος χρόνου. Εγώ πιστεύω και για τον επόμενο έτος. Ξέρετε τι παρατηρώ, κύριε,
ότι, δηλαδή και από τις δύο πλευρές, η μόνη φορά που υπήρξε μία σοβαρή προσέγγιση ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης ήταν επί Γιασέρ Αραφάτ και επί Ράμπιν. Και οι δύο δολοφονήθηκαν. Ναι. Συνεπώς, μήπως και οι δύο πλευρές επί της ουσίας δεν το θέλουν Όχι, αυτό. Όχι, δεν πιστεύω ότι οι Παλαιστίνοι δολοφόνησαν τον Αραφάτ. Πιστεύω ότι... Δολοφονήθηκαν και οι δύο πάντως. Λέω ναι, ότι ο Αραφάτ πέθανε. Ο Ράμπιν γιατί τον δολοφόνησαν, ήταν και αυτός πληρινιστής. Μα προφανές είναι. Αυτό που είπα είναι ναι, ότι δεν δολοφόνησαν και οι δύο. Ναι. Το βαθύ Ισραηλινό ναι, κράτος δολοφόνησε τον Ράμπιν. Εδώ δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Και τον Αραφάτ. Και ο Αραφάτ πέθανε μυστηριωδώς μετά από μήνες πολιορκίας. Από μια δηλητηρίαση η οποία... Μυστηριωδώς, μυστηριώδη και τα λοιπά. Συμβώς, άρα είναι λίγο, δύσκολο, την... είναι λίγο δύσκολο η Χαμάς να σκότωσε τον Άρα. Δεν είναι ότι οι εξτρεμιστές των δύο χωρών δολοφόνησαν, να είμαστε ακριβείς. Οι Ισραηλινοί εξτρεμιστές δολοφόνησαν τον δικό τους ηγέτη που υπέγραψε τις συμφωνίες του Όσλο και τον Γιασέρ Αραφάτ. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός, συνεχίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαμάς είναι καλή κύριοι. Εγώ είμαι βαθύτατα απέναντί τους. Ένα κομμάτι των Παλαιστινίων είναι χριστιανοί. Αυτοί τι θα γίνουν, τρίτης κατηγορίας πολίτες, εάν επικρατήσει το χαλιφάτο της Χαμάς. Αλλά να είμαστε σαφείς. Το γεγονός ότι η Χαμάς είναι κακοί άνθρωποι και διαφωνούμε με τις ιδέες τους, δεν κάνει τους φανατικούς Εβραίους ή τους άλλους ανεκτούς. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι εγώ σκότωσα 100 ανθρώπους, ο Χίτλερ σκότωσε 4 εκατομμύρια, άρα εγώ αθώος. 46 εκατομμύρια Εβραίους. Εγώ λοιπόν που σκότωσα μόνο 100 αθώος. Όχι, δεν είσαι αθώος. Άρα το γεγονός ότι οι Χαμάς είναι αθώος, πολύ νομίζω, κακοί άνθρωποι κανείς και ανελεύθεροι κτλ. Ότι είναι απέναντι στις αξίες μας, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι έχουν πάρει αμνηστία, προκαταβολική αμνηστία για ό,τι. Σε αυτή την ιστορία κανείς δεν είναι αθώος. Παρακαλώ κύριε Τσιλόπουλε, παρακαλώ. Έχω μία ένσταση εδώ πέρα με την έννοια ότι. Χωρίς να θέλω να το πάρω έτσι, ας πάρουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο. Όπως βρισκόμασταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ασχέτως τώρα με τη γενοκτονία των Εβραίων ή οτιδήποτε άλλο. Κυρίως το πόλεμος το Σεπτέμβριο του 1939, δεν έχει γίνει ακόμα παγκόσμιος, αλλά έχουν εμπλακεί τρεις μεγάλες δυνάμεις. Και αρχίζουν οι βομβαρδισμοί μαζικοί του Λονδίνου, στην οποία σκοτώνονται κάποιες χιλιάδες άνθρωποι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο οποίος γίνεται ολοκληρωτικός, οι σύμμαχοι ισοπεδώνουν τη Γερμανία, την ισοπεδώνουν, δεν μένει τίποτα, κολυμπηθρόξυλο. Κάποιες πόλεις εξαφανίζονται από το χάρτη, η Δρέσδη. Έτσι, και δεν το μαθαίνουμε μέχρι το 1956. Και δεν βλέπω κανένα να λέει, άρε παιδιά, κακώς κάνουμε στους Γερμανούς. Γιατί οι Γερμανοί τέλος πάντων σκοτώσανε 5.000 στο Λονδίνο. Εμείς έχουμε σκοτώσει 1.000.000 μόνο από τους βομβαρδισμούς του Τόκιο και της Ιωκοχάμα μέσα σε 1,5 χρόνο. Έχουμε σκοτώσει 2-3 εκατομμύρια Γερμανούς από τους βομβαρδισμούς στη Γερμανία. Είναι ασύμμετρες οι απώλειες. Κύριε Τσιλόπουλε, μία τι φαίνεις. Ο στόχος των βομβαρδισμών της Δρέσδης ήταν διπλός. Να καταστρέψουν διάφορες υποδομές και ο δεύτερος να κάνουν τους Γερμανούς να εξεγερθούν κατά του Χίτλερ. Αυτό δεν συνέβη πουθενά. Θέλω λοιπόν να πω ότι και η πολιτική που επαγγέλλεται το Ισραήλ ότι δια των βομβαρδισμών θα πείσει τους Λιβανέζους να εξεγερθούν κατά τη Χεσμπολά και τους Ιρανούς κατά του καθεστώτος τους είναι ιστορικά αποδεδειγμένα ατελέσφορη. Συμφωνώ. Πέρα από ότι είναι ηθικά επιλείψιμη, διότι σκοτώνονται άμαχοι. Δηλαδή, ο Νασράλα πέθανε μαζί με ένα ολόκληρο οικοδομικό μπλοκ. Κάπου 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν για να πεθάνει ο Νασράλα. Είναι ηθικά επιλείψιμη. Και η Δρέσδη ήταν ηθικά επιλείψιμη. Και υπήρχαν φωνές μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και φωνές μέσα στους Βρετανούς ηθήνοντες, οι οποίες είχαν γύρει αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν βοήθησε η Δρέσδη την πολεμική προσπάθεια. Ούτε οι Γερμανοί λάκησαν και αποφάσισαν να στραφούν κατά του Χίτλερ, διότι αλλιώς θα τους σκότωναν όλους οι Αμερικάνικοι και κυρίως η Βρετανική αεροπορία, ούτε οι υποδομές που χάθηκαν στην Δρέσδη ήταν κομβικές για το μέλλον του πολέμου. Συνεπώς, αντίθετα με όσα πλασάρουν οι στρατηγοί, για τους οποίους
ο Κλεμανσό έλεγε ότι ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε σε αυτούς και μόνο. Και είχε πολύ δίκιο, χρειάζεται πολιτικός έλεγχος. Έτσι, αλλά έλεγχος. Ναι. Όχι, ναι, όχι χρησιμοποίηση και κολυγιά. Ναι. Αντίθετα με αυτά που επαγγέλλονται οι στρατηγοί, την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια των λαών δεν διασφαλίζει τα εκρηκτικά από μόνο τους. Τα εξασφαλίζει η συνθήκη η οποία ακριβώς ρυθμίζει την αποτροπή. Δηλαδή την ισορροπία τρόμου. Οι συνθήκες έχουν αποτύχει παταγωδώς. Όχι καθόλου. Στον ψυχρό πόλεμο ούτε η μία πλευρά παρά τις κρίσεις ούτε η άλλη χρησιμοποίησε το πυρηνικό όπλο μόνο ότι φτάσαν πολλές φορές είτε σκοπίμως από λάθος πολύ κοντά. Υπήρξε ισορροπία τρόμου. Και οι συνθήκες SALT 1, SALT 2, οι συνθήκες περιορισμού των πυράβλων και των πυρηνικών κεφαλών κτλ. Ήταν αυτές οι οποίες έφεραν ευημερία, ειρήνη, ευημερία κτλ. Τώρα όμως, ποιος σέβεται το να χρησιμοποιείς τα εκρηκτικά είναι αποτυχία. Τα εκρηκτικά έχουν ένα ρόλο. Στηρίζουν μια διπλωματική προσπάθεια και μια συμφωνία. Όταν δεν υπάρχει πρόθεση συμφωνίας, το να τα χρησιμοποιείς είναι δολοφονία. Μα είναι εκατέρωθεν πλέον γίνεται. Πετε μου κάτι, κύριε Τσιλιόπουλε. Εκατέρωθεν, πάντα. Εκατέρωθεν. Πόλεμο, εκατέρωθεν. Πετε μου κάτι. Είναι τόσο ισχυρό το Ισραήλ αυτή τη στιγμή? Λένε ότι στον αέρα είναι πολύ ισχυρό. Στη χερσαία επίθεση συνήθως λέει δεν είναι τόσο ισχυρό. Ποια είναι η άποψή σας? Πρώτα απ' όλα, είναι ένα λόγο που μάχεται. Αν μάχεται για το Ισραήλ, μέσα στο δικό του γήπεδο, οπωσδήποτε είναι ισχυρότερο. Το ελάν του Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων είναι σκάλες ανώτερο από τον κυρίως αντιπάλο του. Τώρα, οι Ιρανοί έχουν επιδείξει και αυτοί πολύ ισχυρό φρόνημα. Πολεμάγανε με τους Ιρακινούς 9 χρόνια, δεν λύγησαν καθόλου. Ένα εκατομμύριο νεκρούς είχαν οι άνθρωποι, δεν κάνανε πίσω. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο, είναι πολύ δύσκολο να γίνει τώρα χερσαίος πόλεμος μεταξύ του Ιράν που βρίσκεται στην άλλη άκρη 1500 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ με το Ισραήλ. Τώρα, η Χεσμπολάχ της αρέσει να φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή. Δείχνει τον πόλεμο του 2006 ότι νικήσανε στην πραγματικότητα ένα πολύ αμφιλεγόμενο αυτό. Δεν κερδίσανε βέβαια οι Ισραηλοί, αλλά ούτε η Χεσμπολάχ κέρδισε. Και μάλλον επί του πεδίου απεδείχθησαν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Τώρα, λήγουν αυτά τα πράγματα χωρίς νίκη, χωρίς μια οριστική τελεσίδικη νίκη. Δεν διαφαίνεται έτσι. Δεν λήγουν και δεν διαφαίνεται. Έχουμε βέβαια, κύριε Πρέσβη, και τις εκλογές των ΗΠΑ. Πόσο ρόλο θα παίξει, πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Παρατηρούμε τουλάχιστον στο επίπεδο των δημοσκοπήσεων ότι οι Αραβοαμερικανοί στηρίζουν τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει κάνει μια δήλωση ότι εγώ αυτό θα το σταματήσω εν μία νυχτή. Είναι εφικτό αυτό? Με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Τη δήλωση σας λέω. Εσείς θα μου το σχολιάσετε, κύριε Πρέσβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να σταματήσουν τον πόλεμο στερώντας από το Ισραήλ τα μέσα επίθεσης. Δηλαδή χρήματα και πολεμικά πολεμοφόδια. Αυτό θα έδινε ένα κίνητρο στο Ισραήλ να πάει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Έτσι όπως είναι το σκηνικό, δηλαδή η παντοδυναμία του Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι δηλαδή μόνο θεωρητικό το ενδεχόμενο. Στην πράξη, εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες δημόσια από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ότι θεωρώ, εκτιμώ, είναι μια εκτίμηση, μπορώ να κάνω και λάθος. Αλλά αυτή είναι η εκτίμησή μου, αν πρόκειτο να εισηγηθώ υπηρεσιακά, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κερδίσει τις εκλογές με μικρή αλλά ευκρινή διαφορά, διότι ένα κομμάτι των δημοκρατικών ψηφοφόρων, ακριβώς λόγω της πολιτικής των ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ και κατά των Αράβων, κατά των Παλαιστινίων, νεαροί δημοκρατικοί και μουσουλμάνοι ψηφοφόροι, ιδίως στην πολιτεία του Μίσιγκεν, στο State of Michigan, δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Την κυρία Καμάλα. Αποχή δηλαδή εννοείται. Η αποχή, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, είναι το λόμπι. Εκεί κυρίαρχο. Λέω λοιπόν ότι όταν εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ, θα υπάρξει μεγάλο χρονικό περιθώριο στο Ισραήλ να επιχειρήσει να φτιάξει αυτό που λέει η νέα Μέση Ανατολή. Όμως, η προϋπόθεση της
να έρθει για την έμεση είναι η ύβρις. Και το Ισραήλ είναι ακριβώς. Επιχειρεί κάτι το οποίο υπερβαίνει σαφώς όχι μόνο τις δικές του δυνατότητες, αλλά τις δυνατότητες των ΗΠΑ. Θέλω να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι όταν ο πρόεδρος Μπους, ο νεότερος, ο George W., ανακοίνωσε mission accomplished, επετεύχθη στο Ιράκ, τότε έγινε μια μεγάλη μελέτη μέσα στο αμερικανικό Πεντάγωνο, Υπουργείο Εξωτερικών κλπ. Τι χρειάζεται για να ξεμπερδεύουμε και με το Ιράκ. Αποφάσισα λοιπόν ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόταν μια τεράστια πολεμική περαιτέρω επένδυση, ενώ ήσαν παντοδύναμοι, και ένας στρατός κατοχής τουλάχιστον 500.000 άνδρες και στο Ιράν. Και γι' αυτό δεν προχώρησε, με αμφίβολα αποτελέσματα. Δηλαδή η απόδοση αυτής της επενδύσεως ήταν εξαιρετικά αμφίβολη. Γι' αυτό δεν λέω, θα ήθελα πραγματικά να βρεθεί ένας τρόπος ανέμακτος να ανατραπεί το καθεστώς στο Ιράν, και ο Ιρανικός λαός να διαλέξει, ο Ιρανικός λαός, όχι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί, να διαλέξει ένα άλλο καθεστώς, πιο δημοκρατικό, πιο σύμφωνο με τις ιδέες μας και τις επιθυμίες μας και τις αξίες μας. Θα ήθελα πραγματικά να γίνει αυτό, αλλά ένα πράγμα μπορώ να πω. Έτσι όπως επιχειρούν τάχα μου αλλαγή καθεστώτος, το δυναμώνουν. Αυτοί που θα πληρώσουν την ύφη θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούν με το καθεστώς, οι οποίοι θα αποδείξουν τον πατριωτισμό τους πηγαίνοντας στην πρώτη γραμμή του μετώπου, είχε γίνει αυτό κύριε Τσιλιόπουλο, στον πόλεμο με το Ιράκ. Ναι, βεβαίως. Οι διαφωνούντες ήταν οι πρώτοι που πηγαίναν και με εξαίρεση του Μουτζαχεντίν Χάλκ που πέρασαν τους άλλους με το Σαντάμ. Όλοι οι άλλοι έδωσαν την ψυχή τους και το αίμα τους στην πρώτη γραμμή του μετώπου και επίσης το έδωσαν πάρα πολλοί έφηβοι 13 μέχρι 16 ετών, οι οποίοι ήταν η δύναμη κρούσης. Του Ιράν. Λοιπόν, απλούστατα επειδή έχει τύχει στη ζωή μου, εντάξει, αν είχα πάει στην Αργεντινή, θα γνώριζα τους Αργεντινούς και ίσως είχα μάθει κάτι περισσότερο από τάγκο. Αφιβάλλω, θα μπορούσα ποτέ να. Είμαι πραγματική νούλα σε ό,τι αφορά το χώρο. Αλλά έτυχε να πάω εκεί, τους έχω γνωρίσει και λέω ότι αυτή η κοινωνία είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι νομίζουμε και κάνουμε λάθος εάν κάνουμε προβολή των δικών μας κριτηρίων, επιθυμιών και δογμάτων, αξιωμάτων μάλλον, πάνω σε ανθρώπους που είναι πολύ διαφορετικοί από εμάς, όσο ενδεχομένως οι Κινέζοι, όσο ενδεχομένως οι Ινδοί, βλέπουν τα πράγματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο από εμάς και έχουν ένα σύστημα αξιών το οποίο είναι διαφορετικό από το δικό μας. Δεν ξέρω αν το δικό μας είναι καλύτερο. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι οι οικουμενικές αξίες, ιδίως έτσι που τις εφαρμόζουμε στην πράξη, είναι καλές. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν έναν πανάρχιο πολιτισμό. Έχουν ένα ο οποίος είναι ζωντανός. Κανείς να δει τα Ιρανικά φιλμ που φτιάχνουν οι Ιρανοί μέσα στο Ιράν. Και όχι διαφορετικά. Ο Ιρανικός κινηματογράφος είναι υψηλού επίπεδου. Για να έχει μια κοινωνία τέτοιες καλλιτεχνικές επιδόσεις σημαίνει ότι είναι μια κοινωνία με σκέψη, κοινωνία των πολιτών υπάρχει σε διαμάχη με το καθεστώς. Δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε να το ζωγραφίσουμε. Οι περισσότεροι έχουν εικόνες από τη Σαουδική Αραβία ή από το Αφγανιστάν και νομίζουν ότι έτσι είναι το Ιράν. Όποιος έχει πάει. Είδαμε και κάποιες εικόνες, κύριε Πρέσβη, έτσι δεν είναι, στα συλλαλητήρια προσφάτως στη δολοφονία της κοπέλας. Πρωτοστατούν οι γυναίκες, θέλω να σας πω. Υπάρχει καταπίεση. Και αυτή τη στιγμή που προφανώς υπάρχει καταπίεση. Για τα κορίτσια, ειδικά και τις γυναίκες. Μα υπάρχει καταπίεση, υπάρχει και νίκη των καταπιεσμένων. Αυτή τη στιγμή ουδεμία κυρία φοράει στη Βόρεια Τεχεράνη, εκτός αν θέλει, τη μαντήλα. Και κανείς δεν της μιλάει. Γιατί το καθεστώς είναι στριμωγμένο και δεν είναι ώρα τώρα για τζάμπα μαγκές σε γυναίκες οι οποίες δεν φορούν μαντήλι. Αλλά αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Τεχεράνη μαντήλα δεν φορούν. Λοιπόν, είναι επίτευγμα, το έχουν κατακτήσει στην πράξη. Και λέω ότι αυτό το έχουν κατακτήσει η αστυνομία εκεί, δεν πυροβολεί με τα κρυγόνα κτλ. Πυροβολεί κατευθείαν με σφαίρες. Λοιπόν, να δω πόσους δικαιωματιστές, μη αντιστασιακούς κτλ. Θα έβγαιναν εάν η ελληνική αστυνομία είχε αυτή την πρακτική ή οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή. Αυτοί το κάνουν. Άρα, επειδή είναι διαφορετικοί από εμάς, δεν πρέπει να τους καταδικάζουμε εκ προημίου. Εγώ αυτό λέω. Βλέποντας τις εικόνες, βλέποντας. Όχι, αν κάποιος εξεγείρεται από τις εικόνες και είναι συμπάσχει με τους διαδηλωτές, είμαι ένας από τους ανθρώπους που
επειδή έχω ζήσει, καταλαβαίνω πόσο δίκαιο είναι το αίτημά της. Τα νεαρά κορίτσια. Ναι, τα νεαρά κορίτσια, όμως βγήκαν στον δρόμο. Εδώ πέρα τα νεαρά κορίτσια στέλνουν στο Ευρωκοινοβούλιο τις διάφορες τηλεπερσόνες. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει, επειδή είναι διαφορετική από εμάς, έχουμε την τάση να μην τους αναγνωρίζουμε καμία αρετή. Έχουν πολύ μεγαλύτερο ήθος. Όχι, αναμφίβολα. Ήθος από ότι εμείς ως κοινωνία είναι πολύ σοβαρή. Και αν δει κανείς τη λογοτεχνική της παραγωγή, αν δει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται μέσα από τις τέχνες η κοινωνία, θα πρέπει να καταλάβει ότι είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς και δεν μπορούμε να τους διαγράφουμε επειδή είναι σιίτες, επειδή είναι μελαμψοί, επειδή οι γυναίκες φορούν μαντήλι. Δηλαδή βέβαια, τώρα έλεος. Αλλά βέβαια εμείς οι Έλληνες τους έχουμε κερδίσει από αρχιωτά τον χρόνο. Α, ναι, βέβαια. Τους έχουμε κερδίσει από το μαραθώνα, τους έχουμε στην τσέπη. Από αρχιωτά τον χρόνο. Έχουμε αφήσει έναν πόλεμο τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει. Γιατί όπως παρατηρώ το Μεσοανατολικό, δεν λύνεται, κυρία Τσιλιόπουλε. Τι γίνεται τώρα στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, η επιχείρηση στο Κούρσκ, πώς το λένε, των Ουκρανών ήταν πατάτα, να το πω απλοϊκά. Δεν ήταν πατάτα. Έγινε αλλιώς. Προτροπή των Βρετανών. Όχι. Κοιτάξτε να. Αποτυχία δεν ήταν, κυρία Τσιλιόπουλε. Όχι, δεν ήταν αποτυχία. Αποτυχία ήταν γιατί δεν πήγε με το πρωταρχικό σκοπό. Άλλαξε σκοπό στη μέση. Αυτή ήταν μια επιχείρηση που κανονικά ένα στρατός ο οποίος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση θα έπρεπε να ακολουθήσει. Να χτυπάει και να φεύγει. Δεν φύγανε. Και ήταν το σφάλμα. Ο κύριος Ζελένσκι, το καθεστώς του τέλος πάντων, αποφάσισε ότι εφόσον μπήκαμε, πιάσαμε κάτι, γίναμε αυτό, θα κάτσουμε εκεί και θα κατσικωθούμε. Συντριβή όμως. Έτσι δεν είναι. Δεν υπέστησαν συντριβή. Όχι, δεν υπέστησαν συντριβή τώρα. Τρεις ταξιαρχίες. Ο άλλος είναι γύρω και παίρνει εδάφη. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν λέτε. Είναι ακριβώς έτσι στο χάρτη. Ναι. Δεν το βλέπω έτσι. Ναι. Οι απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων είναι μεγάλες για κάθε σπιθαμή γης. Το κανονικό που έπρεπε να κάνει ο Ουκρανικός στρατός είναι να χτυπήσει, να μπει μέσα, να καταστρέψει και να ξαναβγεί. Και μετά να πάει αλλού να χτυπήσει. Είναι η λεγόμενη τακτική των υπτάμενων φαλάγκων. Δεν το έκανε αυτό, μπήκε μέσα, κατσικώθηκε και εφόσον κάνεις αυτό, ο Κλάουζεβιτς λέει το απλό, θα πας και θα καταλάβεις μέχρι εκεί που μπορείς να κρατηθείς. Δεν το κάνανε αυτό, δεν στέλνεις τρεις ταξιαρχίες να κρατηθεί εναντίον της επερχόμενης λέλαπας της αντεπίθεσης. Ο Ρώσος έκανε πολλά λάθη στο Κούρσκ. Επειδή οι Ουκρανοί καταλάβανε και ρωσικές θέσεις οχυρές, οι Ρώσοι επετέθηκαν εναντίον των προετοιμασμένων θέσεων τις οποίες είχαν φτιάξει ήδη. Πατήσαν τα ναρκοπέδια που ήδη είχαν φτιάξει. 30.000 δεν ήταν και προφανώς δεν έχει λήξει το θέμα. 30.000 στρατό που έστειλε ο Πούτιν για να εξολοθρεύσει το θύλακα δεν έφταναν. Κανονικά για να γίνει γρήγορα. Γιατί τώρα έχουν μπει σε ένα, αυτό που λένε slugging fest. Ναι. Σαν να χτυπάμε, κανείς δεν πέφτει κάτω. Συνεπώς ούτε εκεί θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Κανονικά, αν ήταν σοφοί οι Ουκρανοί, θα έπρεπε να αποσυρθούν. Μάλιστα. Και μάλιστα γρήγορα. Μάλιστα. Δεν το έχουν κάνει. Κύριε Πρέσβη, πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, κατά εγώ την να μην μπω σε στρατιωτικές εκτιμήσεις, γιατί δεν είμαι ο ειδικότερος. Έχω άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι. Ασπάζομαι αυτό που λέει ο κύριος Τσιλιόπουλος. Πραγματικά θα είχε νόημα για τους Ουκρανούς αν είχαν χτυπήσει, φύγει ώστε να κρατήσουν αυτές τις δυνάμεις σε θέση να κάνουν αλλού το ίδιο κτλ. Τώρα το ζήτημα είναι όμως ότι διπλωματικά αυτό που κατάλαβε η ρωσική κοινή γνώμη και η ρωσική ηγεσία είναι ότι με αυτούς τους τύπους δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία ανακοχής βιώσιμη. Όποτε τους πει η Δύση ή όποτε τους αρέσει, μπορούν να κάνουν αυτού του είδους τις επιδρομές. Δεδομένης δεν της διαμόρφωσης του εδάφους. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους Ρώσους να έχουν τόσο μακρά μεθόριο προστατευμένοι. Άρα, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι Ρώσοι είναι ότι πρέπει να βάλουν ανάμεσα στην Ουκρανία και σε αυτούς σύνορο το Δνίπερο, ο οποίος είναι ένα ποτάμι χιλιόμετρων φάρδου. Ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μία αίσθηση ασφάλειας, ένα φυσικό φράγμα ανάμεσα σε αυτούς και τους άλλους. Ιδίως στο νότιο σχετικά τμήμα του. Το Κίεβο είναι από την ανατολική πλευρά του. Νομίζω δεν τον ενδιαφέρει να πάει προς το Κίεβο, έτσι δεν είναι. Εκεί μπορούν να το αφήσουν.
Αλλά πιστεύω ότι εάν η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι αν σπάσει το μέτωπο στο Ποκρόφσκ, δεν υπάρχει άλλη οργανωμένη γραμμή άμυνα από τους Ουκρανούς, εκτός αν έχουν φτιάξει, δεν το γνωρίζουμε, ανάμεσα στο Ποκρόφσκ και στο ποτάμι. Άρα θα πάνε και αυτοί πίσω από το ποτάμι για να σταματήσουν τους Ρώσους. Μετά οι Ρώσοι έχουν δύο επιλογές. Ή το Χάρκοβο, ή το Χάρκοβο ή την Οδυσσό. Δεν ξέρω αν θα διαλέξουν, θα τα κάνουν και τα δυο, εξαρτάται τι δυνάμεις θα έχουν, εξαρτάται τον καιρό. Πάντως, εάν ο πρόεδρος Τραμπ υλοποιήσει αυτά που λέει και, ο ίδιος, ναι, και, έχει κάνει και σταματήσει την ενίσχυση στην Ουκρανία, αυτή την... Το έχει δηλώσει και αυτό. Ναι, ναι. Τότε δεν θα είναι εφικτή η παράταση της αντίστασης των Ουκρανών και θα πάνε σε μια συμφωνία η οποία η άλλη πλευρά έχει κάθε λόγο, αφού θα κερδίζει και αφού θα ξέρει ότι μπορεί να πετύχει με παράταση 6 μηνών, ενός χρόνου πόλεμο, όλους τους αντικειμενικούς στόχους, έχει την τάση να πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν η ρωσική κοινωνία θα το αντέξει. Πάντως η λογική ότι κάνουμε μια καταδρομική επιχείρηση. Μπουκάρουμε μέσα σε ειρηνικά χωριά τα οποία δεν είναι βάση τα λοιπά. Πυροβολούμε τους αμάχους και ρίχνουμε στα σπίτια από τα παράθυρα που δεν έχουν πατζούρια εκεί. Χειροβομβίδες, σπάνε τα τζάμια, ρίχνουμε χειροβομβίδες χωρίς καν να κοιτάξουν ποιος είναι μέσα. Σκυλί, γατί, μωρό, γυναίκα, άντρας. Αυτή η λογική δεν πρόκειται να κάνει το ρωσικό πληθυσμό να πει «Αχ, να φτιάξουμε μια ειρήνη με την Ουκρανία». Η μακροπρόθεσμη ειρήνευση είναι πολύ μακριά και στην Ουκρανία και οι Ρώσοι φαίνεται ότι, τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι οι ίδιοι πιστεύουν για τον εαυτό τους, ότι έχουν, αν εκλεγεί ο Τραμπ, μια προοπτική μπροστά τους. Δηλαδή ότι θα υποφέρουν λίγο, αλλά θα πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα από ότι θα τους έδινε μια συμφωνία ανακοχής τώρα. Γι' αυτό, τεχνικά μιλώντας, δεν θέλω την παράταση του πολέμου. Παράταση του πολέμου σημαίνει και νεκροί Ουκρανοί και νεκροί Ρώσοι. Αλλά δεν βλέπω ποιος θα το σταματήσει. Εκτός αν πούμε ότι ο ύψιστος παρέμβει, αλλά νομίζω ότι δεν ασχολείται με εμάς, είναι σε κάποια άλλη πλευρά του σύμπαντος αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω πώς θα σταματήσει αυτό. Αν μου πει κάποιος ότι υπάρχει μία μέθοδος και εγώ δεν τη βλέπω, εντάξει, είμαι μισόστραβος, δεν έχω πρόβλημα. Πώς θα σταματήσει, κύριε Τσιλόπουλο, για να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε ισίως, έχουμε ξεπεράσει μία ώρα. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας. Ο ρόλος του Ζελένσκι θα παραμείνει ο Ζελένσκι, θα τον κρατήσουν. Εντάξει, πώς το βλέπετε. Άμα κερδίσει ο Τραμπ και οι καταστάσεις θα γύρουν υπέρ του σταματημού του πολέμου και της απόσυσης της αμερικανικής, τέλος πάντων, στήριξης στο Ζελένσκι, ο Ζελένσκι θα μας αφήσει, θα πάει κάπου αλλού, πάρει τις βαλιτσούλες του. Υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, μεταφέρει χρήματα, δεν μεταφέρει. Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Νέα Ζηλανδία. Και Ελβετία. 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 Πιο δύσκολο. Είναι πολύ κοντά η άλλη. Πολύ, πολύ. Σωστό, σωστό. Νέα Ζηλανδία, ίσως. Νέα Ζηλανδία, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριοι, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την υψηλού επίπεδου ανάλυση και τον και οι δύο κύριοι. Μου άρεσαν πάρα πολύ και οι μικροδιαφωνίες σας. Μα είναι η πηγή της... δεν υπάρχει πρόοδος όταν συμφωνούν όλοι. Σωστό. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως και εσάς, κύριε Πρέσβη, και εσάς, κύριε Τσιλιόπουλε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς ιδιαιτέρως που παρακολουθήσατε και τη σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας την άλλη εβδομάδα. Καλά να είστε. Thank you.